Κάναμε και πολύ καλή επιλογή γιατί κάνουν κάτι έργα στους δρόμους και γίνεται της κακομοίρας, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα το προσπαθήσουμε και θα πάμε για καφέ και μετά για φαγητό. Έρθει σε ένα κινέζικο στην Ιερά Οδό που λειτουργεί με μπουφέ και πάμε εδώ σήμερα, δεν έχουμε ξαναφάει, θα δούμε και θα σας πω τι γίνεται. Έχει και θέα Παρθενώνα το μαγαζί, από όλα τα τραπέζια, είναι πολύ ωραία. Αυτά τα πολύ λίγα πήρα εγώ για να τα δοκιμάσω, να δω και τι μου αρέσει, γιατί δεν έχω ξανάρθει, οπότε να έχω μία εικόνα από όλα. Καλά, ρύζι εννοείται πήρα πολύ, έχει και γαρίδες, έχει πολλά ωραία πράγματα. Αυτό το πιάτο είναι πιο μεγάλο. Πω. Γιατί βάζεις όρθιες? Για να φωνέψω. Γυρίσαμε στο σπίτι να κάτσουμε έτσι για κανένα δύο, γιατί θα πρέπει να φύγουμε να πάμε στο πάρτι του Παναγιώτη. Και πήγαμε σε αυτό το κινέζικο. Ο Κανάκης είναι πιο ευχαριστημένος από ότι εγώ. Εγώ δεν πολύ τρελάθηκα, οπότε δεν θα σας πω το όνομα, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Έχει μπουφέ, αλλά εμένα μου φανήκαν λίγο άνοστα τα φαγητά, για κάποιο λόγο. Είμαι έτοιμη να φύγουμε για το πάρτι του Παναγιώτη. Έβαλα το καινούργιο μου το τζιν που πήρα από American Eagle, το καμπάνα. Πες ένα γεια! Μιλάτε, ένα... Παίρνω, πες ένα γεια ρε παιδί μου. Τίποτα, δεν είπε! Γεια! Μου κάνεις πλάκα! Τώρα ξαφνικά. Ακινητοποιημένη για ακόμα μία ημέρα στην Εθνική Οδό. Δεν ξέρω τι γίνεται, μάλλον είναι οι γιορτές. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Έχουμε φτάσει στο πάρτι του Παναγιώτη και η Έλενα θέλει να σας δείξει το σπαγκάτο της. Ω, το κορίτσι πάει ρυθμική και είναι έτοιμο. Και εδώ είναι το σπίτι της Μυρτός. Είναι τέλειο το σπίτι της. Καλά το πάτε! Πρέπει να σας δείξω την τούρτα που έφτιαξε η αδερφή μου για τον Παναγιώτη. Είναι χειροποίητη. 2, 3, πάμε! Να ζήσεις Παναγιώτη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Η ώρα έχει πάει 1:30. Και έχω ανάψει εδώ πέρα τα φωτάκια μου και επεξεργάζομαι το βίντεο. Και τώρα που φτάνω στο τέλος, συνειδητοποίησα ότι δεν είπα ποτέ καληνύχτα. Ποτέ όμως. Πείτε μου λίγο, η τούρτα δεν ήταν τέλεια? Παιδιά, τι όμορφη τούρτα! Και τη φτιάχνει η αδερφή μου μόνη της. Μόνη της, και δεν το έχει σπουδάσει. Αυτά. Εγώ και το υπέροχο μου μαλλί σας λέμε καληνύχτα. Καλή εβδομάδα και θα τα πούμε πάλι αύριο με νέο vlog μας. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια! Da 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 Da
μου δω.